Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση, κύριε καθηγητά. Εγώ χαίρομαι που συνεχίζουμε αυτή τη δράση μαζί. Κάποιοι λένε ότι το πλωτόγιο τρύπανο της Τουρκίας απειλεί να βάλει φωτιά στην Ανατολική Μεσόγειο. Το λέω έτσι πολύ γενικά. Ναι, πόση βάση κάποτε μπορεί να έχει αυτό και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει? Πρώτα απ' όλα θα ήταν καλό να δούμε πού θα πάει. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε, όταν έχουμε σοβαρές έρευνες, γίνεται πρώτα μία έρευνα σεισμική, στη συνέχεια γίνεται και μία περιβαλλοντική, κοιτάζουμε πού θα γίνει η γεώτρηση και ανακοινώνουμε ότι η γεώτρηση θα γίνει σε αυτό το σημείο. Mm-hmm. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, αυτό που γίνεται τώρα στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 με την Exxon Mobil, ξέρουμε ακριβώς ποια κοιτάσματα στόχοι ερευνά το καράβι που θα προετοιμάζει το θέμα της γεώτρησης. Εδώ για την Τουρκία έχουμε απλώς γενικές δηλώσεις ότι υπάρχει ένα γεωτρύπανο το οποίο μπορεί να πάει στην Κυπριακή ΑΟΣ χωρίς να ξέρουμε τίποτα το ειδικό. Πρέπει να σκεφτούμε το εξής. Αν πηγαίνει το γεωτρύπανο βόρεια της Κύπρου, θα μπορούσε να είναι και στην ΑΟΣ της Κύπρου αν η Κύπρος ήταν ελεύθερη και στην ΑΟΣ της Τουρκίας ή προς το παρόν σε αυτό που θεωρείται από τους Τούρκους η ΑΟΣ των κατεχομένων, γιατί θυμάστε ότι η Τουρκία έχει κάνει μια συμφωνία με τα κατεχόμενα, ναι, 2/3, 1/3. Mm-hmm. Σε αυτή την περίπτωση δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε και πολλά πράγματα εφόσον ούτως ή άλλως υπάρχουν κατεχόμενα. Τώρα όταν μερικοί δηλώνουν ότι θα μπουν σε θαλάσσια οικόπεδα όπου υπάρχει ήδη μια σύμβαση αποκλειστικότητας με τις πετρελαϊκές εταιρείες που συμφωνήσαμε με την Κύπρο, τότε το πρόβλημα είναι ριζικά διαφορετικό, διότι οι εταιρείες έχουν πληρώσει για να μένουν μόνες στην περιοχή και να έχουν την αποκλειστικότητα της γεώτρησης και δεν μπορούν να αφήσουν ούτε τα κράτη τα οποία τις υποστηρίζουν να μπορεί κάποιος να έρθει στην ίδια περιοχή. Άρα βλέπετε ότι ακόμα και αυτή η γενικόλογη προσέγγιση ότι υπάρχει ένα γεωτρύπανο, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποιος είναι ο στόχος και νομίζω ότι βλέπετε ότι η ίδια η Τουρκία αποφεύγει να μιλήσει για ένα συγκεκριμένο στόχο, διότι επί της ουσίας δεν έχει κανέναν. Άρα λοιπόν επί της ουσίας λέτε ότι θα επιλέξουν κομμάτια που δεν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον εταιρείες υδρογόνων ανθράκων. Δεν θα αγγίξουν δηλαδή κάτι το οποίο τουλάχιστον αυτό φαίνεται μέχρι τώρα. Το πιο εύκολο για την Τουρκία είναι να κάνει μια γεώτρηση στο πιο μέρος, θεωρώντας ότι θα είναι εντός της Κυπριακής ΑΟΣ. Ναι. Αλλά θα μπορέσει να πουλήσει την προπαγάνδα της. Ναι. Είναι ούτως ή άλλως περιοχές τις οποίες δεν ελέγχουμε. Άρα δεν θα αμφισβητήσουν θαλάσσια οικόπεδα για τα οποία έχουμε κάνει συμβάσεις. Προσπαθούν να αμφισβητήσουν το σύνολο των διευθετήσεων που γίνανε στην Ανατολική Μεσόγειο το 2004 με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Προσπαθούν, αλλά ξέρετε, η Τουρκία είναι εναντίον της ΑΟΣ από το 1977 και δεν νομίζω να έχει μια σειρά από επιτυχίες. Προσπαθεί να επηρεάζει τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν αυτά τα θέματα, να τους μπερδέψει με τα θέματα των ναύτεξ σε σχέση με την ΑΟΣ και δεν υπολογίζουν οι άνθρωποι ότι η ΑΟΣ υπάρχει πάντοτε σε διεθνή χωρικά ύδατα και κατά συνέπεια οι ναύτεξ είναι επίσημες, είναι νόμιμες και μπορούν να γίνουν από οποιοδήποτε κράτος. Άρα απλώς όταν δεν το ξέρουν έχουν την εντύπωση ότι υπάρχει μια παρεμπόδιση. Άρα εδώ για να είμαστε συγκεκριμένοι ξέρουμε ότι η Κύπρος έχει συμβάσεις για το θαλάσσιο οικόπεδο 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11 και 12. Είναι τεράστια τα συμφέροντα. Οι εταιρείες που βρίσκονται στην περιοχή, όπως ξέρετε, είναι από διάφορες χώρες, Αμερική, Κατάρ, Ιταλία, Γαλλία, Κορέα, Ισραήλ. Άρα θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική σε αυτά που θα δηλώσει, γιατί το πιο πιθανό είναι, άμα κάνει κάτι προς αυτές τις κατεύθυνσεις, τότε πολύ απλά τα κράτη-μέλη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μερικά και είναι και του ΝΑΤΟ ταυτόχρονα, θα στείλουν πολεμικά πλοία πριν κάνουν οποιαδήποτε κίνηση. Η γεώτρηση και κατά συνέπεια θα σταματήσει αυτή η διαδικασία. Γι' αυτό δεν έχει μεγάλο συμφέρον να το κάνει η Τουρκία, γιατί θα φανεί ότι το γόητρό της θα πέσει. Mm-hmm. Αν το κάνει όμως σε άλλες περιοχές, όπου δεν υπάρχει πρόσβαση επειδή έχουμε κατεχόμενα, τότε θα μπορέσει να το υποστηρίξει αυτό το γεγονός, χρησιμοποιώντας την προπαγάνδα της και να πει ότι τελικά εγώ αμφισβητώ ακόμα και την ύπαρξη της Κύπρου. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε όλοι ότι η Τουρκία δεν θεωρεί ότι η Κύπρος υπάρχει.
Τώρα, σε ό,τι αφορά στο Αιγαίο, το ενδεχόμενο πολλών μικρών θερμών επεισοδίων που υπάρχει αυξημένη έτσι, κινητικότητα και οι πιθανότητες τώρα τελευταία συζητάμε ότι είναι πολύ περισσότερες από το πρόσφατο παρελθόν. Έχει να κάνει με τη ρητορική του Σουλτάνου και των συνεργατών του. Τι υπάρχει πιστεύετε? Υπάρχει αυξημένη κινητικότητα από τους δημοσιογράφους. Παραγγελία, είμαστε ξεκάθαροι. Εδώ και χρόνια έχουμε πάνω κάτω 27.000 παραβιάσεις στον αέριο χώρο. Δεν νομίζω να κάνετε μια εκπομπή καθημερινώς για αυτά τα θέματα. Άρα λέτε ότι είναι κάτι το οποίο απλά εμείς τώρα δίνουμε περισσότερη βαρύτητα, ενώ συμβαίνει στην καθημερινότητα πάρα πολλά χρόνια. Πώς, άμα μιλήσετε με ανθρώπους της πολεμικής αεροπορίας, θα δείτε ότι είναι ένα γεγονός το οποίο είναι τόσο συνηθισμένο που ακόμα και αν μιλήσετε με τον Αγέα και πάτε στο γραφείο του, κάθε 10-15 λεπτά θα έχετε ανθρώπους που θα τον διακόψουν για να τον ενημερώσουν ότι έχουμε παραβίαση και θα το ελέγξει πάνω στον υπολογιστή του που βρίσκεται αριστερά στο γραφείο του. Άρα, για να είμαστε συγκεκριμένοι, επειδή υπάρχουν κινήσεις της Τουρκίας στο άλλο μέτωπο, στο κουρδικό μέτωπο, έχει σχέση βέβαια και με το αρμενικό, εμείς θεωρούμε ότι όλες αυτές οι κινήσεις πρέπει να τις συνδυάσουμε με τα γεγονότα που υπάρχουν στο Αιγαίο. Τα γεγονότα που υπάρχουν στο Αιγαίο είναι καθημερινά και σε σχέση με τα καράβια και σε σχέση με τα αεροσκάφη. Κατά συνέπεια το ερώτημα είναι γιατί εμείς τα αναδεικνύουμε τώρα και, όχι τις άλλες περιόδους. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό, γιατί τώρα? Γιατί υπάρχει μια έντονη, αν θέλετε, κινητικότητα και από πλευράς δημοσιογράφων αλλά και από πλευράς πολιτικών συζητήσεων, δηλώσεων, τοποθετήσεων για το τι σημαίνει στο Αιγαίο. Θα σας πω κάτι που μπορεί να σας ξαφνιάσει, αλλά να ξέρετε ότι οι δημοσιογράφοι κατά μέσο όρο ξέρουν καλύτερα τα θέματα από τους πολιτικούς. Για έναν πολύ απλό λόγο, οι δημοσιογράφοι έχουν μια εμπειρία ετών. Αυτός που εκλέχτηκε και έγινε βουλευτής στις τελευταίες εκλογές μπορεί προηγουμένως να μην είχε καμία άποψη για το θέμα και απλώς επειδή εκλέχτηκε στην περιοχή του ξαφνικά ως βουλευτής πρέπει να πάρει μια θέση. Άρα αν ήμασταν πιο σοβαροί και κοιτάζαμε τα θέματα πιο ορθολογικά και στρατηγικά θα βλέπαμε ότι η Τουρκία τόσα χρόνια δεν μπορεί να κάνει τίποτα στην περιοχή, δεν παίζει σε αυτή την ενεργειακή σκακέρα και αυτό που την ενδιαφέρει περισσότερο είναι να δίνει την εντύπωση τουλάχιστον σε άλλες χώρες και ειδικά αυτή την περίοδο σε σχέση με το κουρδικό ότι τουλάχιστον από την πλευρά της Ελλάδος και της Τουρκίας και της Κύπρου η Τουρκία έχει το πάνω χέρι. Άρα προσπαθεί να το δείχνει κάθε φορά πατώντας σε μερικά ή λάθη ή τοποθετήσεις που της επιτρέπουν να αναδείξει τα γεγονότα με έναν τρόπο που της συμφέρει, αλλά επί του πρακτέου δεν αλλάζει τίποτα. Ξέρετε, μιλήσαμε για τον εμβολισμό του σκάφους. Γιατί είπαμε ότι η ταχύτητα του σκάφους ήταν δύο φορές μικρότερη από την κανονική, γιατί δεν είπαμε ότι την ώρα που έγινε αυτό ουσιαστικά ο Τούρκος πατούσε φρένο και έκανε ό,τι μπορούσε να μην το χτυπήσει και το παρουσιάσαμε σαν μια κίνηση που ήταν σελιμένη. Δεν εμπιστεύομαι πάρα πολύ την τουρκική ναυτιλία. Νομίζω ήδη από το 1571 έδειξαν τις δυνατότητές τους και τα όρια τους. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι για να υπάρχει θεαματικότητα το συζητάμε και δυστυχώς αυτό που μας ενοχλεί είναι ότι δεν αναδεικνύουμε αυτά που πετυχαίνουμε. Δηλαδή κανονικά θα πρέπει όλοι να είμαστε χαρούμενοι για την ανακάλυψη του φυσικού αερίου στο κοίτασμα Καλυψό. Αποδείχθηκε και χθες το έλεγε η εταιρεία Eni ότι μιλάμε για μια καθαρότητα όσο αφορά το φυσικό αέριο σε μεθάνιο 99%, δηλαδή σημαίνει ότι είναι ακόμα πιο καθαρό από αυτό της Αφροδίτης, ένα κοίτασμα που είναι το διπλάσιο και εμείς απλώς συζητάμε για το τι κάνει η Τουρκία ενώ δεν μπόρεσε να κάνει απολύτως τίποτα πάνω σε αυτό το θέμα. Παράλληλα όμως, την ώρα που υπάρχει όλη αυτή η φημολογία που πολύ σωστά επισημαίνεται ότι οι παραβιάσεις είναι κάτι το οποίο βιώνουμε πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε δύο Έλληνες στρατιωτικούς να κρατούνται σε φυλακές υψίστης ασφαλείας στην Τουρκία. Ένα θέμα το οποίο παρακολουθούμε ως χώρα, αγωνιούν οι οικογένειές τους. Δεν ξέρουμε τι μελιγενέστε και έχουμε ανοιχτό το μέτωπο με την Τουρκία, ανοιχτό το μέτωπο με τα Σκόπια και μια Ελλάδα που παρακολουθεί τις εξελίξεις. Καταλαβαίνω και την αυτό που σας απασχολεί, αλλά θέλω να πω για τους δύο στρατιωτικούς, για να είμαστε ξεκάθαροι. Και βέβαια θέλουμε όλοι μας να φύγουν όσο πιο γρήγορα γίνεται και από τις φυλακές και από την Τουρκία. Αλλά ξέρουμε όλοι ότι η σύλληψη έγινε σε τουρκικό έδαφος
Ξέρουμε όλοι ότι αυτό γίνεται συχνά, ειδικά με καιρικές συνθήκες έχουμε στρατιωτικούς που μπερδεύονται γιατί τα σύνορα είναι οριακά και μερικές φορές δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα και για έμπειρους, ειδικά αν υπάρχουν δυσκολίες για τον καιρό. Mm-hmm. Ξέρουμε ότι αυτή είναι η τυπική διαδικασία, αλλά συνήθως η Τουρκία και η Ελλάδα όταν βρίσκουν στρατιωτικούς από την άλλη χώρα τους παραδίδουν εκείνη τη στιγμή λέγοντάς τους να προσέχουν. Τώρα η Τουρκία τι κάνει? Χρησιμοποιεί αυτό το πάτημα για να μπει σε μια διαδικασία που είναι τυπική και τραβάει όσο περισσότερο μπορεί όλη αυτή την υπόθεση για να δείξει σε όλους ότι πρόκειται για όλη αυτή την περίπτωση να είναι η απόδειξη ότι έχει το πάνω χέρι στην περιοχή. Δεν νομίζω να επηρεάζει κανένα στρατιωτικό, ειδικά του Εύρου. Ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει. Και απλώς η διαδικασία θα τραβήξει όσο εκεί που μπορεί, mm-hmm. χωρίς να πάει περισσότερο, γιατί μετά ξέρει ότι θα έχει κόστος. Εδώ τώρα προς το παρόν δεν έχει κανένα κόστος, γιατί ξέρουμε όλοι ότι αυτό είναι το τυπικό. Δηλαδή, yeah. υποτίθεται ότι μπήκαν για λόγους κατασκοπίας, πρέπει να υπάρχει ένα δικαστήριο το οποίο θα θεωρήσει ότι δεν είναι πραγματικά κατασκοπία και εξηγείται όλο αυτό το γεγονός από καιρικές συνθήκες. Αλλά σε όλες αυτές τις μέρες που θα περάσουν και αυτές που έχουμε διανύσει, παρουσιάζεται βέβαια η Τουρκία ως, αν θέλετε, η κυρίαρχη άποψη mm-hmm. για αυτό το θέμα, το ότι αυτή μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, όποτε θέλει, ενώ απλώς ακολουθεί την συνηθισμένη διαδικασία. Να σας ευχαριστήσω θερμά για μία ακόμα φορά που δεχτήκατε να είστε μαζί μας και να αναπτύξετε αυτά τα θέματα, τα οποία μας απασχολούν στην καθημερινότητα, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.